Και αν θέλει το καλό σου, θα σ' ακούσει. Εδώ έχεις εμάς. Έχεις και τον παππού που είναι μεγάλη προστασία. Εγώ ξέρω πως ο παππούς αγαπάει πιο πολύ από μένα. Όχι. Είναι φυσικό. Είσαι παιδί του Γιάννη, που τον βάζει πάνω από όλους. Πιο πάνω και από τον Κωνσταντή. Εγώ πιστεύω πως άμα ο παππούς πει στον πατέρα σου να μην σε πάρει μαζί του, μπορεί και να τον ακούσει. Μπορεί και να το κάνει. Θα δούμε. Ναι. Έλα, Πελαγία. Έλα, αγάπη. Πώς είσαι? Καλά. Θα σε περιμένω στο πηγάδι της Ανίκας. Εντάξει. Σε λίγο θα είμαι εκεί. Τι έγινε? Η αγάπη. Θα με περιμένει στο πηγάδι της Ανίκας. Θες να έρθεις? Όχι. Λέω να πάω μέχρι τα Μπέλη. Καλά. Ακούστηκε λίγο παράξενη. Πριν πας στα Μπέλη, χαμήλωσε τη φωτιά. Με προσέχεις. Η Μαρία δεν το κουνάει από ΕΠΑΕ. Αυτή το είπε. Η κοπέλα είναι τυραννισμένη. Δεν αφήνω κανένα να την πάρει από μας, Γιάννη. Καμένα δεν αφήνεις. Ούτε. Ο πατέρας μας προσκύνησε τους Λεβεντογιάννηδες για να σου δώσουν άσυλο. Μια ευκαιρία να μείνεις στην Κρήτη. Μα εσύ έβαλες την περηφάνεια σου πάνω από την αγάπη για το παιδί σου. Πάντα βάζεις κάτι πάνω από τα σημαντικά στη ζωή σου. Όπως και τότε. Έβαλες πάνω από τη γυναίκα σου την πουτάνα του Σταματάκη. Μην την ξαναπείς έτσι! Κατάλαβες! Τι θα κάνεις? Θα με χτυπήσεις? Χτύπα! Ακόμα σε έχει φυλακισμένο. Μακάρι να είναι αλήθεια ότι η ουρανία την κρέμισε στο φαράγγι. Τι περίμενες, Γιάννη? Ότι μετά από αυτά που έγιναν θα τη ρένανε με αγριολούλουδα? Πού πας? Η Μαρία δεν θα φύγει, στο λέω. Εδώ θα μείνει. Εδώ είναι το σπίτι της. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος, αδερφέ μου, να σε κρατήσω κοντά μου εδώ στην Κρήτη. Μη στεναχωριέσαι. Υπάρχει καιρός ακόμα. Εσύ και εγώ θα αποφασίσουμε για όλα. Αυτό που είπες, ότι η ουρανία την κρέμισε... Ηρέμησε, Γιάννη. Μια φήμη είναι που ακούστηκε τότε. Κι εγώ δεν την πολύ πιστεύω. Γιάννη, η αγάπη είναι θάνατος για μας. Καλιά να μείνουμε μακριά της. Ακούστηκε παράξενη στο τηλέφωνο. Κάτι θα θέλει να μας πει. Πού είναι, έχει αργήσει. Περαστικά. Σας αποζήτησα. Πήραμε μια λαχτάρα. Δεν τα κατάφερα. Προσπάθησα, αλήθεια. Μη στενοχωριέσαι. Δεν έφταιγες εσύ. Αυτές τις μέρες σκέφτηκα πολύ. Κάτι χρωστάω. Και πρέπει να πληρώσω. Θα κατέβω στα Χανιά να παραδοθώ στην αστυνομία. Όχι. Πελαγιά! Δεν θέλω να τα ακούσω αυτό. Μη φεύγεις, σε χρειάζομαι. Και επιτέλους κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Την έκανε ο Κωνσταντής. Είδες τα αποτελέσματα. Αγάπη, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ. Μέτρησέ μας να δεις πόσοι απομείναμε. Αν παραδοθώ... Τι είναι αυτά που λες? Δεν θέλω να ξέρω. Δημητρά, μόνο εσάς έχω. Στέλλα. Εκείνη τη μέρα σκοτώσανε το Μύρο. Ήσουν σε άμυνα. Πελαγιά, εσύ φταίς. Εσύ τις έβαλες την ιδέα. Δεν κάνεις τώρα πως δεν θυμάσαι. Εγώ φταίω, ναι. Αγάπη, μην το κάνεις. Σε παρακαλώ. Αν θέλετε να φύγετε, φύγετε. Ξέρω τι θα κάνω. Φίφη. Πού
πας, Μαρία? Πάω στον παππού. Του πάω φαγητό. Είναι νηστικός από το πρωί. Η Πελαγία φροντίζει τους εργάτες. Εγώ... Και για μένα έτσι ανησυχείς? Τι τρυφέρι που είσαι, καρδελά μου. Με αγαπάς? Πάνω απ' όλα. Και θα σ' αγαπάω ό,τι και να γίνει. Σαν τι να γίνει? Τίποτα. Δάκρυα για μένα. Δεν τα αξίζω. Δάκρυα για μένα. Δεν τα αξίζω, κορίτσι μου. Έλα. Έλα να πάω μια βόλτα. Δεν αντέχω ούτε μια μέρα χωρίς να σε δω. Είμαι όλη μέρα στην δουλειά και το μυαλό μου είναι σε σένα. Τι θα κάνουμε, Μαρία? Να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τη ζωή μας. Πρώτα όμως να διώξουμε το φόβο. Να μπορούμε κι εμείς σαν άνθρωποι να βγούμε μια βόλτα. Να μην κρυβόμαστε. Θέλω να ξυπνάω δίπλα σου. Μου βλέπεις? Μακάρι να υπήρχε τρόπος να κάνω τον νέο πραγματικότητα. Αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει. Η μαμά μου έλεγε ότι όταν ζητάς απλά πράγματα, ο Θεός δεν τσιγκουνεύεται. Έπειτα τα όνειρα δεν κοστίζουν τίποτα. Τι βλέπεις στα όνειρά σου, Μαρία? Στα όνειρά μου βλέπω τον Κωνσταντή. Να με φέρνει νύφη. Τον Κωνσταντή, όχι τον πατέρα μου. Δεν είναι παράξενο. Τον είδες? Τον πατέρα στον είδες, Μαρία? Σε ρωτάω κάτι. Πάλι εδώ είσαι? Πόσες φορές σου έχω πει να μην έρχεσαι στα πόδια μου? Αχ, βρε πατέρα, όλο τα ίδια και τα ίδια. Δεν βαρέθηκες? Όλες οι γυναίκες τα μπέλια είναι. Εγώ γιατί να αποτελέσω εξαίρεση? Γιατί οι γυναίκες οι δικές μας μένουν στο σπίτι. Γι' αυτό, πόσες φορές θα το πω? Δευτέρη, καλά πάμε, ε? Τόσα στα φίλια στα μπέλια, θεία, έχω χρόνια να δω. Ήρθε ο Γιάννης μας γι' αυτό. Μην ακούω κουζουλάδες. Ρίξαμε τόσα λεφτά. Αν δεν είχες τα φίλια, θα ξέριζαν όλα, όλες τις κορμούλες. Άντε, πήγαινε τώρα. Αχ, βρε πατέρα. Πολύ τις φωνάζεις, θεία. Δευτέρη, ο Ηράκλης ο Σταματάκης. Πού πας? Εχθρός είναι, δεν είναι φίλος. Μην ανησυχείς, θεία. Πρόσεχε, μην είναι παγίδα. Γιάννη, πήγαινε μαζί του. Ήταν να θέλει, άραγε. Σε λίγο θα ξέρουμε. Δευτέρη, διώχναν αυτόν. Είμαι άοπλος. Ήρθα να μιλήσουμε οι δυο μας.